Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ μαζί παρέα για ακόμη ένα απόγευμα Παρασκευής στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Σμύρνης, στο NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο και είναι χαρά μου γιατί έχω δύο αγαπημένους καλεσμένους σήμερα εδώ κοντά μου, εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μου ο προπονητής της ομάδας, της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Αστέρα Αγίου Δημητρίου, ο κύριος Βασίλης Αρναούτης, και η αρχηγός της ομάδας, η Νάντια Στεφάνοβιτς. Και θα τους καλησπερίσω αμέσως. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχάς που ήρθατε εδώ και θα συζητήσουμε για την ομάδα σήμερα. Ξέρω ότι είναι το πρόγραμμα φορτωμένο τώρα που έχει ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν και έχουν ξεκινήσει και τα παιχνίδια. Να πούμε ότι έχετε προπόνηση αμέσως μετά, οπότε από εδώ κατευθείαν θα φύγετε για προπόνηση. Αλλά ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να τα πούμε έτσι για την ομάδα. Σε μια σεζόν όπου και εμείς διαδικτυακά θα καλύπτουμε τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, κάναμε την αρχή με το παιχνίδι κόντρα στη Νίκαια Μαρουσίου. Σε τι φάση σας βρίσκουμε, Νάντια, ξεκίνησε εσύ. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε παίξει κάποιους αγώνες κυπέλου. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε την άλλη εβδομάδα άλλον έναν σημαντικό αγώνα. Η ομάδα είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, σωματικά, ψυχολογικά είμαστε πολύ δεμένες μεταξύ μας, έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα και αγωνιστικά νομίζω αρχίζουμε και βρίσκουμε τα πατήματά μας. Αυτά νομίζω σε αυτή τη φάση. Θα τα αναλύσουμε όλα και στην συνέχεια. Κότσε, εσύ ένα πρώτο σχόλιο. Σε τι φάση πετυχαίνουμε την ομάδα αυτή τη στιγμή? Όντως, είμαστε σε ένα δρόμο, όπως λέμε και με τα παιδιά. Δηλαδή, διανύουμε. Δεν έχουμε κορυφώσει. Αν και τα παιδιά... δεν είναι χθεσινά στο βόλι οι κοπέλες που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά νομίζω σχεδόν πάντα όλα βελτιώνονται, όλα πρέπει να βελτιώνονται και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Υπάρχουν ατέλειες, απλά υπάρχει προσπάθεια παράλληλα που αυτή μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα. Νομίζω στόχος μας είναι και όλα τα παιδιά, κάθε αθλήτρια να βελτιωθεί κατά τη φέτος και να συνεχίζει κάθε χρόνο έτσι. Να πούμε καταρχάς ότι η ομάδα αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής σε ΣΠΑ, έτσι, στην Ένωση Ανατολικής Αττικής, και στο κύπελο της ίδιας ένωσης συμμετέχει. Πριν πάμε λίγο στα της ομάδας, θέλω λίγο να γνωρίσουμε εσάς προσωπικά. Ξεκινήσουμε με σένα, coach, που επιστρέψατε, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 2 χρόνια ξανά στην ομάδα. Σωστά. Ναι. Δύο σεζόν, ναι. Αναλάβατε ξανά τον Αστέρα, ήταν ο Απολλώνιος η προηγούμενη σας ομάδα. Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις αυτό το καλοκαίρι κατά την επιστροφή σας ξανά στον Αστέρα? Ο Αστέρας όντως μου είναι γνώριμος. Είναι ένας σύλλογος που πραγματικά αγαπάει το βόλεϊ. Ο Αστέρας κάποτε ήταν συνυφασμένος με το βόλεϊ γυναικών σε ψηλό επίπεδο και ήθελε να ανήκει στις καλές ομάδες του εγχώριου βόλεϊ. Έκανε τα λάθη του, νομίζω, και πάντα πήγαινε μία πάνω, μία κάτω, οπότε έχω μια ιδέα το τι σημαίνει Αστέρας. Πίστηκα ότι θέλουν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης, οπότε κατέληξα στο να είμαι πάλι στον Αστέρα. Πάνω σε αυτό που λέγατε, να πούμε ότι ο Αστέρας το 2015 μάλιστα είχε φτάσει μέχρι και την πρώτη κατηγορία, έτσι, μέχρι την Α1. Αλλά κάποιοι οικονομικοί λόγοι δεν κατέστησαν εφικτό το να αυτό πάρει μέρος. Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή επειδή ήμουν την προηγούμενη χρονιά από αυτό, ναι, για κάποιες αστοχίες οδήγησαν στο να παραιτηθεί από την Α1, όχι έγκαιρα, και εκεί και πρόστιμο οικονομικό υπέστη και αφαίρεση βαθμών. Αυτό τους τύχησε σε επόμενη πτώση από την Α2 προς το τοπικό και αυτά είναι λοιπόν που ενώ αγαπάνε, όπως είπατε, το βόλεϊ και το γυναικείο βόλεϊ και την ομάδα του βόλεϊ, γίνανε κάποιες αστοχίες που στήχησαν στο σύλλογο. Ωστόσο, ήταν αφορμή και για ένα νέο ξεκίνημα αυτό, έτσι. Ξεκίνησαν πάντα, όλα πάντα από την αρχή.
Παρ' όλα αυτά, έχετε συνδέσει το όνομά σας με καλές στιγμές για τον Αστέρα, με επιτυχίες, με ανόδους. Από την προηγούμενη σας θητεία, ποιες είναι οι σημαντικότερες στιγμές που θυμάστε? Ναι, με βαραίνει αυτό το παρελθόν. Γιατί? Δηλαδή, γιατί αυτό λένε, ας πούμε. Και εγώ, μάλιστα, στευόμενος λέω, στατιστικά έπρεπε να πάρετε άλλο προπονητή. Μία, δύο, τρεις, δεν γίνεται. Ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό, εννοείται. Είναι το αστείο μας. Έχω εκπληκτικές αναμνήσεις από την τελευταία μου φορά που ήταν η Κινάντια, ήμασταν μαζί. Να πούμε. Ανεβήκαμε κατηγορία με καταπληκτική πορεία. Ποια χρονιά είναι αυτή που βλέπετε? Βλέπετε τώρα. 17-18. Πριν τρία χρόνια δηλαδή. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με καλές ομάδες. Και με πολλές δυσκολίες. Αυτή η υπέρβαση, λοιπόν, έδωσε στη χρονιά ένα χαρακτήρα που ένωσε πολλούς ανθρώπους από τότε, δηλαδή εμένα και τις αθλήτριες και μεταξύ τους κτλ. Γιατί έγινε αυτή η πορεία εκείνη τη χρονιά. Τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και λεπτομέρειες, ας πούμε, έτσι κάποιες στιγμές. Ναι, ναι, γιατί να μπείτε. Κύπελο, τελικός κυπέλου, χάνουμε την Άντια και την Διαγώνια σε τη μία με Όμο, την άλλη με Γόνατο. Έκτη αγωνιστική, χάνουμε την άλλη μας κεντρικό. Φτιάχνουμε μια κεντρικό στην πορεία, παίζουμε με μία μόλις ήττα, με μία μόλις ήττα στο πρωτάθλημα, 21 νίκες και μία ήττα, διασταυρωνόμαστε με αυτόν που μας έχει κάνει μία ήττα και μας κάνει και άλλη μία νίκη. Μάλιστα. Και πάμε, και είναι αυτός από πάνω πλέον, και κινδυνεύουμε να χάσουμε μετά από... Με αυτόν είχαμε 20 πόντους διαφορά, 20 βαθμούς διαφορά, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, κερδίζουμε, μας κερδίζει την έδρα του, το κερδίζουμε στην έδρα μας και στο πέμπτο παιχνίδι επιβαλόμαστε εμείς και πάμε στον τελικό που τον πήραμε εύκολα. Εκεί καλούμαστε να πάμε στην Κρήτη για να γίνει το πρωτάθλημα μεταξύ των 5 πρώτων των ενώσεων, ναι, να βγουν οι 3 πρώτοι. Μπαράζανόδου δηλαδή. Μπαράζανόδου 3-5. Είχαμε μια βραχία κεφαλή, ας πούμε, σαν ομάδα, γιατί ήταν η κριτική ομάδα. Όμως εκεί δεν έχουμε ολοκληρωμένο ρόστερ και η Νάντια μόλις είχε αποθεραπευτεί και την πήραμε και έπαιξε στην ομάδα τότε ως βασική. Με δηλαδή, το που αποθεραπεύτηκε. Ναι. Πριν την εδυνάμωση. Μάλιστα. Είχαμε μείνει καλοί αλλά λίγοι, με 5 παιχνίδια συνεχόμενα, συγγνώμη, 4 στη σειρά χωρίς ρεπό, μέχρι που στο 4ο, ας πούμε, έγινε μια κατάρρευση ψυχική τουλάχιστον, αφού είχαμε ανέβει ήδη. Και λογικό σε ένα σημείο. Και τελειώσαν όλα. Με περιπέτεια δηλαδή αυτή η χρονιά. Μια χρονιά ιδιαίτερη. Μάλιστα. Πάμε και στην Άντια. Νάντια, η αρχηγός της ομάδας, να πούμε έτσι. Και εσύ επέστρεψες στον Αστέρα φέτος. Είχες μια θητεία 3 χρόνια την προηγούμενη φορά. 2. Και εσύ σίγουρα έχεις να θυμάσαι πολλά πράγματα από τη θητεία στον Αστέρα. Πες μας και εσύ από τη δική σου οπτική τις αναμνήσεις σου από αυτήν την ομάδα. Εγώ πήγα στον Αστέρα την πρώτη χρονιά το 2017-2018. Εκείνη τη χρονιά είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Ήταν εκπληκτικά, ήταν από την πρώτη στιγμή. Ενώ ήμουν σε πολύ καλές ομάδες μέχρι τότε, με πολύ καλούς προπονητές γενικότερα. Είχα ένα καλό κλίμα στις ομάδες που ήμουνα, αλλά αυτό που έγινε χωρίς υπερβολή από τον πρώτο μήνα, δεν το είχαμε ξανανιώσει. Δηλαδή, καμία από εμάς, και μιλάμε ότι ήταν και πολύ έμπειρες παίχτριες τότε. Δέσαμε τρομερά και μεταξύ μας και με τον προπονητή μας. Και απλά συνεχίζαμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Δηλαδή ήταν φανταστικό και για μένα σαν παίχτρια, γιατί ένιωθα ότι, ας πούμε, ο coach είχε την απέτηση από εμάς, όχι απλά να είμαστε καλές. Δηλαδή κάθε φορά που έκανες κάτι καλά, γινόταν μετά από, ας πούμε, 2 εβδομάδες, ας πούμε, σου λέει θέλω να μάθεις, λέω, τώρα να βαράς την ευθεία. Αν βαράγες για 10 μέρες με 2 εβδομάδες καλά στην ευθεία, ήταν δεδομένο ότι βαράς καλά στην ευθεία. Δεν ήταν μπράβο να τη βαράς καλά στην ευθεία. Ναι. Πάμε για το επόμενο. Οπότε συνέχεια το καλό του προηγούμενου μήνα ήταν το μέτριο του επόμενου και συνέχεια βάζαμε καινούργια εμπόδια για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτό να το βάλεις τώρα να το πολλαπλασιάσεις επί. Νομίζω ήμασταν γύρω στα 12 άτομα τότε, δεν ήμασταν 10 με 12 μάλλον, ήμασταν λίγο μισά. Ήταν φανταστικό γιατί η μία έβλεπε την άλλη να προσπαθεί, οπότε δεν έμενε καμία πίσω, όλες προσπαθούσαμε.
Και εντάξει, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και με το δικό μου χειρουργείο και με το χειρουργείο της άλλης μας κεντρικού της Φιλίππας, αλλά δεν παραμείναμε πάρα πολύ δεμένες. Δηλαδή, εγώ δεν ένιωσα στιγμή ότι είμαι τραυματίας, ομάδας είμαι εκτός. Όλες με θέλανε στο γήπεδο, πήγαιναν συνέχεια στο γήπεδο. Ήθελα να βοηθάω με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσα. Δηλαδή και ο coach, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή μου λέγε: θέλω στο γήπεδο, δεν θέλω να κάθεις έξω. Έστω να είσαι εκεί. Μην κάτσεις 2 ώρες, κάτσεις τη 1 ώρα, ας πούμε. Πόσο καιρό έχεις μείνει εκτός τότε? Εκτός είχα μείνει 3 εβδομάδες περίπου. Γύρω στον 1,5 μήνα είχα αρχίσει να έχω επαφές με μπάλα. Και με επιθέσεις νομίζω γύρω στους 3 με 4. Εντάξει, ήταν ανέτοιμη, δηλαδή. Δεν ήμουν πλήρως έτοιμη σε καμία περίπτωση. Ο τραυματισμός ποιος ήταν ακριβώς, τι πρόβλημα υπήρχε ακριβώς? Είχε δημιουργηθεί στον ώμο μου μια σχεδόν ολική ρήξη της μακράς κεφαλής δικεφάλου και είχα σλαπ 4, δηλαδή ρήξη επιχειλίου. Μάλιστα. Ήταν δύσκολο χειρουργείο. Εντάξει, αντιμετωπίσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ξέραμε ότι υπάρχει, κρινόταν ας πούμε και άνοδος της ομάδας στην Κρήτη και μιλήσαμε με τον coach και είπαμε ότι εντάξει, σαφώς δεν θα έπαιρνα μεγάλο επιθετικό βάρος, αλλά όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα, να το κάνω, να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τελικά το πετύχαμε, με βοήθεια εννοείται πάλι και από τον coach και από τα κορίτσια, γιατί ήθελα κι εγώ πολύ ενθάρρυνση, δεν είχα βρει τον εαυτό μου ακόμα. Και υπάρχει πάντα και ο φόβος του χειρουργείου, έτσι, μετά το χειρουργείο, μην ξανατραυματιστώ. Είναι η ψυχολογία του αθλητή περίεργη, έτσι. Ναι. Τελικά ανεβήκαμε, ήταν φανταστικά το σύντο. Και διαλύσαμε. Διαλυθήκαμε πλήρως. Την επόμενη χρονιά, η αρχή της επόμενης χρονιάς που ο coach δεν έμεινε στην ομάδα, ήταν περίεργη για μας που είχαμε μείνει. Συνεχίστηκε με από αρχή 2 πολύ σοβαρά χειρουργία με την διαγώνιό μας τη Δήμητρα τη Γεωργακοπούλου. Συνεχίστηκε ατυχία, λέμε. Ναι. Έπαθε το χτύπησε το γονατό της, μετά με τη λαμπρινή την πάνε κάπου και εκείνη είχε έναν τραυματισμό. Η κεντρικός μας δεν είχε ξαναμπεί καλά η Φιλίππα. Μετά άλλη μια κοπέλα στην ομάδα και εκείνη έπαθε και εκείνη χιαστό. Δηλαδή ήταν σίγουρα χειρότερη χρονιά από άποψη τραυματισμών επόμενη. Τη Λαμπρινή την γνωρίζουμε και από τον Πανιόνιο εδώ. Και κατέληξε, ας πούμε, καταλήξαμε να χάσουμε, ας πούμε, τους κόπους μας, να το πω έτσι. Και τη συνοχή γενικά. Ναι, και όλη τη συνοχή. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Και όταν έχεις, ας πούμε, τόσο ψηλές απαιτήσεις, να το πω έτσι, και από την ομάδα σου, είναι δύσκολο. Δηλαδή, σε παρασέρνει. Και ήταν δύσκολη χρονιά με πάρα πολλές απόψεις, έτσι, όχι μόνο από θέμα παιχτριών και τραυματισμών. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μας που είχαμε τον Αστέρα κάπου στο μυαλό μας. Όμως, από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω ότι έχετε ένα ξεχωριστό δέσιμο με τον coach και γενικότερα έχετε και ένα καλό κλίμα στην ομάδα και τότε. Ναι, και θα τα πούμε και για το τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν το ξεχάσω ποτέ, δεν θυμάμαι να το έχω πει βασικά. Είχε έρθει και με είχε δει σε κάποιες ατομικές προπονήσεις στον Άγιο Δημήτριο και θυμάμαι ότι ήμουν σε καλή μέρα όταν είχε έρθει και με είχε δει και κάρφωνα πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι μπαίνουμε στο γήπεδο, αρχίζουμε και κάνουμε επιθέσεις στην προετοιμασία. Και με πιάνει και μου λέει, ήταν καλύτερο αυτό που είχα δει τότε, μου λέει, τι σου συμβαίνει. Και με πείσμωσε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα, γιατί μου το είπε ευθέως, ενώ όλος μπορεί να μην ασχολιόταν, μπορεί να κοίταζε κάτι άλλο. Και από εκεί, ας πούμε, λέω, όχι, μ' αρέσει όταν ο άλλος σου λέει αυτό που πιστεύει. Και δούλευα πραγματικά, δεν έχω χάσει προπόνηση από τότε, όχι ότι ήμουν άνθρωπος που έχανα προπονήσεις, αλλά από τότε κατάλαβα ότι, okay, πρέπει να έχεις χημία με τον προπονητή σου και εγώ ένιωσα ότι μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Είχαμε έρθει μια φορά σε κρούσεις στην αρχή. Αυτά πάντα υπάρχουν, εντάξει, σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι βγήκε πιο παραγωγικά, γιατί καταλάβαμε και ο ένας τον άλλον. Βγήκε προς όφελο τελικά της ομάδας. Οπότε, coach, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε γενικά της φιλοσοφίας ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο, έτσι. Ναι, νομίζω το βόλι δεν τελείωσε, δεν ολοκληρώνεται. Ναι. Και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, ας πούμε, ή παίχτρια, κάτι μπορούν να βάλουν στο. Εμείς που το βλέπουμε, ας πούμε, κάποιος πιο πίσω παίχτης που λέει πω να το τέλειο. Πάντα υπάρχει πιο τέλειο από το τέλειο. Ναι. Ναι. Και είναι αυτό ένα μυστικό των επιτυχιών, σίγουρα. Αυτό που είπε η Νάντια, μια ομάδα δηλαδή, όταν ας πούμε, γίνει κτήμα μας εκείνο, πρέπει να γίνει και το πιο δύσκολο, που είναι το επόμενο βήμα. Ας πούμε. Πάντα υπάρχει ένα επόμενο βήμα που μπορείς να. Και εκεί είναι και του προπονητή ο ρόλος, το να ξέρει, δηλαδή να μην βάλει το φοβερό επίπεδο σε ένα παιδί που ενδεχομένως να είναι πολύ μακριά από αυτό εκείνη τη στιγμή, αλλά να ξέρει που πρέπει να το πάει και να το πάει σταδιακά, να του δώσει το κίνητρο του να κάνει το επόμενο βήμα που μπορεί όμως να το κάνει.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Φέτος λοιπόν, Νάντια, και εσύ επιστροφή στον Αστέρα. Οι δικές σου σκέψεις κατά την επιστροφή σου για φέτος. Αρχικά, εντάξει, να πω, ήταν να συνεργαστώ και από πέρσι με το coach πάλι, να τον ακολουθήσω στον Απολλώνιο. Απολλώνιο. Ναι, αλλά δεν μπορούσα λόγω δουλειάς, δηλαδή δεν μπορούσα να ακολουθήσω τον άλλο δύο. Mm-hmm. Όπως και φέτος, δηλαδή, ήμουν τυχερή, ας πούμε, το ότι πάλι λόγω δουλειάς και μεταπτυχιακού δεν θα μπορούσα να παίξω σε υψηλότερη κατηγορία λόγω ταξιδιών. Και μαθαίνω ότι ο coach γυρνάει στον Αστέρα, που εντάξει, είναι για δίπλα στο σπίτι μου, και καθίσαμε, συζητήσαμε, είπαμε ότι θέλουμε να γίνει κάτι. Άμα γίνεται ακόμα καλύτερο από αυτό που υπήρχε. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, χτύπα ξύλο γιατί είμαι και προληπτική, νομίζω ότι είναι σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει πολλή οργάνωση, ακόμα και για αυτή την εποχή που τόσο αντιμετωπίζουν τόσες δυσκολίες. Ναι. Εμείς έχουμε μια διοίκηση που είναι δίπλα μας, έχουμε τους ανθρώπους της ομάδας, τους φροντιστές μας είναι δίπλα μας, ο γυμναστής μας, φυσιοθεραπεία, ό,τι θέλουμε. Υπάρχει πάρα πολύ κατανόηση, υπάρχει πάρα πολύ βοήθεια. Οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται, το λύνουμε επί τόπου, χωρίς να. Βασικά, οποιαδήποτε δυσκολία, ας πούμε, δεν την αφήνουμε να γίνει πρόβλημα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Και αυτό γίνεται μέσα από μια μεσότητα που νομίζω χτίζεται και από τους ίδιους τους ανθρώπους. Γιατί εντάξει, είναι άλλο να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά μια κοπέλα, μια νεαρή αθλήτρια που είναι 18 χρονών, και διαφορετικά μια στη δικιά μου ηλικία πλέον, που εντάξει, καταλαβαίνει πώς θα διεκδικήσει αυτά που θέλει. Άμα τη μάθεις την αθλήτρια, τι μπορείς να της παρέχεις, τι να ζητάει, αλλά και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και η ίδια, mm-hmm. νομίζω έχεις το θέμα σου λυμένος. Και βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα και στο γήπεδο και είναι πολύ σημαντικό να είναι οργανωμένα τα σωματεία, γιατί βλέπουμε ότι σε όλο τον αθλητισμό, αλλά και στο βόλιο, βλέπουμε πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες. Γίνει ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης, νομίζω, γιατί καταλαβαίνεις τι κάνει το σύνολο για σένα mm-hmm. και θέλεις να παίξεις και για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Σαν να τους ευχαριστείς, ας πούμε. Δεν κοιτάς δηλαδή μόνο να παίξεις καλά για το αποτέλεσμα. Κοιτάς να παίξεις καλά και για αυτούς που θέλουν να πας καλά. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Coach, πέρα από την Νάντια, αρκετές δυνατές προσθήκες στην ομάδα το καλοκαίρι γενικότερα. Πείτε μου λίγο έτσι, με ποιους στόχους χτίστηκε το φετινό σύνολο, τι προσδοκάτε από την σεζόν φέτος. Ναι. Ο Αστέρας θέλει να προχωράει. Δηλαδή να αναβαθμίζεται, να παίζει όσο πιο ψηλά γίνεται. Άλλες φορές το κάνει βιαστικά, άλλες πιο μεθοδευμένα. Οπότε, ναι, φτιάξαμε μια ομάδα με στόχο του να αποδίδει καλό βόλεϊ, mm-hmm. να είναι στο γήπεδο κάθε μέρα, και μέσα από αυτό να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Αν αυτό είναι μια άνοδος, ναι, θα το δούμε. Αν είμαστε ανταγωνιστικοί με καλές ομάδες και κάποιος άλλος που παίζει επίσης καλό βόλι το κάνει αυτός, ναι, πάλι είμαστε στο στόχο μας. Θέλουν να παίζουμε καλό βόλι ανταγωνιστικά με οποιονδήποτε από την κατηγορία και ό,τι μας αναλογεί να το πάρουμε. Γενικότερα θέλετε να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο ο Αστέρας φέτος στα παιχνίδια του, στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι εγώ. Δηλαδή είναι η ποιότητα των παιδιών, αυτή που ξέραμε και υπάρχει τέτοια, που από μόνη της προπονημένη πρέπει να δώσει αυτό. Αλλιώς και εκείνοι έχουν. Και εγώ έχω αποτύχει και το σύστημα, το σύνολο της ομάδας, των mm-hmm. παιδιών ενώ των αθλητριών. Να πούμε λίγο για το σύστημα διεξαγωγής. Καταρχάς, έχουμε play-off φέτος, έτσι, στην ΕΣΠΑ. Συνεχίζει, ναι. Επομένως, είναι όπως είχε το σύστημα. Οπότε, οι πρώτες τέσσερις ομάδες παίζουν play-off, αν δεν κάνω λάθος. Και ο πρώτος στα ειδικά τουρνουά ανόδου μαζί με τις άλλες ενώσεις. Ναι, να δούμε πόσοι θα είναι. Δικαιούνται την άνοδο από εκεί. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μακριά. Ναι, ναι, εντάξει. Και μιας και το αναφέρεις, για μένα το σύστημα δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Έτσι, αδικεί τον πρώτο, γιατί τον φέρνει. Δηλαδή, αν ο πρώτος έχει, όπως είχαμε εμείς, ας πούμε, τότε 20 βαθμούς διαφορά και έχει χάσει δύο φορές από τον τέταρτο, είναι καλύτερος ή χειρότερος? Μεταφέρονται όμως βαθμολογίες? Όχι, δεν μεταφέρονται. Δεν μεταφέρονται. Απλά είναι χειαστή παιχνίδια με τη συμπλήρωση τριών εικών. Αυτό είναι το σύστημα. Άρα δεν είναι το ίδιο με τη ΣΕΣΠΕΔΑ το σύστημα. Το σύστημα.
που είναι τίμιο, μάλιστα, σου λέει ό,τι έκανες, πάρ' το μαζί σου. Γιατί σε ζεσπέδα μεταφέρεται αυτούς η βαθμολογία. Επομένως, πώς είναι, παίζει σχιαστή. Ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. Απλά μεταφέρονται οι νίκες του πρωταθλήματος. Και ποιος φτάσει πρώτος στις τρεις. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις, όπως λέει και ο κόσμος, μπορεί να έχεις 15-20 βαθμούς διαφορά, ας πούμε. Και να είσαι και ένα 2-0, συγγνώμη, με αυτό που θα διασταυρωθείς, αλλά χτύπα ξύλο κακιά ώρα. Σε δύο κακά βράδια, ναι. Και μπορεί να πάει 2-3 και ναι, δεν έχει καμία σημασία το τι έγινε στο πρωτάθλημα. Εκείνη τη χρονιά που έγινε αυτό, πριν 2 χρόνια δηλαδή, υπήρχε ένα περιστατικό με ποια ομάδα, Πανιόνιος ήταν, που ήταν να μην πάει στη Σάμο, τελευταία αγωνιστική. Mm-hmm. Για τα δεν το θυμάμαι, ναι. Δεν υπήρχε κάποια κύρωση τότε και για το ότι δεν είναι σωστό αυτό βάλανε κυρώσεις και λέγανε, ας πούμε, ότι για αφαίρεση 15 βαθμών, ναι, παραδείγματος χάρη, συν άλλες. Και λέγανε στην ΟΠΕ, ναι, αν αφαιρούσαμε, ας πούμε, πέστε ότι είναι ο Αστέρας και το αφαιρούσαμε 15 βαθμούς, πάλι play-offs θα έπαιζε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πώς είναι το σύστημα, mm-hmm, ότι είσαι καλό σε όλο το πρωτάθλημα και μπορεί σε μια-δυο αδυναμίες να, ναι, το χάσεις. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και τις ενστάσεις σας, ναι, σε εσάς που έχετε. Οπότε είναι ένα σύστημα διεξαγωγής που απαιτεί να είσαι συγκεντρωμένος από την αρχή μέχρι το τέλος, σε όλα τα μάτς. Μετράνε, ναι, και όχι απόλυτα. Δηλαδή μπορεί να έρθεις τέταρτος, αλλά να έχεις κερδίσει τους τρεις διεκδικητές σου. Mm-hmm. Οπότε πας επί ίσης ώρες να, ναι, διεκδικείς, ναι, το πρωτάθλημα. Ή να υπάρχει και αλλίωση. Όταν εγώ έχω 2 φορές κερδίσει, εγώ, η ομάδα μας έχει κερδίσει, παραδείγματος χάρη, 2 φορές κάποιον, αλλά δεν τον ανταμώνει στα χιαστή παιχνίδια, μπορεί να κάτσει να χάσει 2 εύκολα παιχνίδια για να πάει σε μια θέση που εκεί θα διασταυρωθεί. Λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι, πώς να το πω, αξιότιμο το θέμα εδώ. Κατά τη γνώμη μου. Είναι καλύτερο ένα σύστημα διεξαγωγής όπως η ΕΣΠΕΔΑ. Ναι, το διόρθωσε η ΕΣΠΕΔΑ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει η χρονιά. Ας ελπίσουμε και για εσάς το καλύτερο δυνατό. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα, στα καθαρά αγωνιστικά. Νάντια, ξεκινήσουμε από σένα. Έχετε δώσει 3 επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής. 2 κυπέλου και την πρεμιέρα σας στο πρωτάθλημα με την νίκη Αμαρουσίου. 3 νίκες και 3-3-0. Στα παιχνίδια κυπέλλου, βέβαια, και ο αντίπαλος ήταν χαμηλότερης δυναμικής και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη. Εσάν, Νάντια, οι εντυπώσεις σου μέχρι στιγμής από αυτά τα παιχνίδια που έχετε δώσει, ποιες είναι? Νομίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια ψάχνεις πιο πολύ τον εαυτό σου, τη χημεία σου στην ομάδα, να βγουν αυτοματισμοί, ουσιαστικά να καταλάβεις ποιος είσαι μες στο γήπεδο. Mm. Δεν ασχολούμαστε υπερβολικά με το ποιον έχουμε απέναντί μας, γιατί δεν θέλουμε ούτε να υποτιμήσουμε ούτε να υπερτιμήσουμε αντίπαλο. Θεωρούμε, νομίζω, σαν σύνολο οι κοπέλες τουλάχιστον τώρα, ότι πρέπει απλά εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια το καλύτερο. Δηλαδή, δεν έχει σημασία το ότι θα παίξω με έναν αντίπαλο που είναι 2 κατηγορίες κάτω, οπότε θα πάω λίγο πιο χαλαρά. Εντάξει, θα νικήσω. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά, αν μπορώ να νικήσω 3-0, θα του νικάω όλου 3-0. Δηλαδή, αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα που έχουμε όλες. Είμαι ικανοποιημένη προσωπικά. Νομίζω ότι σαν σύνολο παίζουμε όλο και καλύτερα και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία. Το που μπορούμε να φτάσουμε δεν το ξέρω σίγουρα εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά είναι τα δείγματα που υπάρχουν. Είναι θετικά δείγματα στην αρχή της σεζόν. Εσείς, coach, είστε ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας στιγμής? Θα συμφωνήσω σε 2 σημεία με την Άντια, ότι η σταδιακή άνοδος της ομάδας από την περίοδο των φιλικών του κυπέλου και του πρωταθλήματος, δηλαδή κάτι κάθε φορά που οφείλεται στην κατανόηση των παιδιών, και ο τρόπος αυτός, δηλαδή είτε παίζαμε με το Μελισσιακό, που είναι μια ομάδα που ανέβηκε τώρα στην προηγούμενη κατηγορία, στην προπροηγούμενη κατηγορία, όχι στην προηγούμενη, ναι, όχι στην αλφατοπική, στη βήτα. Υπήρχε δηλαδή μια σοβαρή αντιμετώπιση της κατάστασης, όχι ποιος είναι ο αντίπαλος, δείξε μου για να δω, για να δω πώς θα αντιδράσω, αλλά παίζουν πάντα σε σχέση με ένα level, ας πούμε, που υπάρχει, που το έχουμε δημιουργήσει, και να είναι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα πάμε σε ένα παιχνίδι του Αστέρα και θα βαρεθούμε, θα υπάρχει μια ένταση από τα παιδιά που θα τη βγάζουν, γιατί αυτό τους αντιπροσωπεύει. Και από αυτό είμαι ευχαριστημένος. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Το να μην υποτιμάς κανέναν αντίπαλο, νομίζω, είναι
πολύ καλό στοιχείο και κλειδί και για επιτυχίες. Το είδαμε και με την Νίκη Μαρουσίου, που ήταν μια ομάδα για την οποία δεν γνωρίζαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον μεταξύ μας για το ρόστερ. Και είδαμε ότι μπήκαμε πολύ δυνατά. Στο δεύτερο σετ θεωρώ ότι μας δείξανε ότι μπορούν να είναι ένας αντίπαλος που δεν μπορείς να τον εκτιμήσεις σε καμία περίπτωση. Το χτύπησε όσο μπορούσε το δεύτερο. Έχουν ικανότητες οι κοπέλες, απλά και εμείς πρέπει συνέχεια να είμαστε συγκεντρωμένες, γιατί δεν σημαίνει κάτι ότι νίκησε ένα σετ εύκολα. Πρέπει να συνεχίσεις να πιέζεις, γιατί έτσι είναι και αυτή η κατηγορία. Έχει ομάδες οι οποίες είναι αρκετά ανταγωνιστικές και δεν γνωριζόμαστε κιόλας, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό, γιατί κάποιες φορές όταν έχεις μια εικόνα για το ποιες ομάδες είναι καλές, ποιες ομάδες δεν είναι καλές, αυτά αλλάζουν στην πορεία. Ναι. Οπότε καλύτερα είναι να τους αντιμετωπίζεις όλους, ότι είναι το κάθε παιχνίδι το θέλεις, πας να το νικείς όσο πιο εύκολα μπορείς, ενώ με καθαρό βαθμό, και από εκεί πέρα το αποτέλεσμα έρχεται μόνο του. Και παρόλα αυτά, στο παιχνίδι με τη Νίκη, θυμάμαι και σας το έλεγα στο μετά το τέλος του παιχνιδιού, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο σετ βρεθήκατε σε δύσκολη θέση αρκετές φορές, νομίζω ότι ήταν ένα τεστ χαρακτήρα, ένα πρώτο τεστ χαρακτήρα για την ομάδα, το ότι γυρίσατε την άσχημη κατάσταση, πήρατε και το δεύτερο σετ και μετά στο τρίτο, εντάξει, είχαν δρομολογηθεί τα πράγματα. Και νομίζω ότι από αυτό πρέπει να μείνατε ικανοποιημένοι πολύ. Ναι, το είχαμε πει και. Γιατί είπαμε ότι η ομάδα προερχόταν από κάτι εύκολα. Ναι, ήταν σοβαρές, αλλά τελειώσαν εύκολα τα παιχνίδια. Έκανα και εγώ τις δοκιμές μου, να δω αυτό σηματοδοτεί ότι ναι, αφού όλη η ομάδα έχει ρόλο. Αυτό λοιπόν στην πρώτη αγωνιστική, στο δεύτερο σετ ήρθε λίγο, μας άγχωσε η πίεση του αντιπάλου που όντως έπαιζε καλά, 3-4 λάθη δικά μας φέρανε ένα σετ να το κυνηγάμε. Δηλαδή δεν είναι έτσι ότι μπήκαμε, είμαστε σοβαροί και θα κερδίσουμε, θα πάρουμε το φύλλο αγώνος και τα τζάντα μας και θα φύγουμε. Mm-hmm. Αλλά εκεί λοιπόν η ομάδα, ναι, σε αυτό το κομμάτι δοκιμάστηκε λίγο και έβγαλε και φωνή, έπαιξε και βόλη, πήρε και κρίσιμους πόντους, το κρατάμε. Ναι, ήταν αρκετά θετικό και για τη συνέχεια. Νάντια, είναι αρκετές οι νέες παρουσίες στην ομάδα. Εσύ από τις παλιές, αν και ήρθες φέτος πάλι, αλλά έχεις και άλλα χρόνια θητεία στον Αστέρα. Πιστεύεις ότι έχετε προλάβει να δέσετε με τα κορίτσια, ή υπάρχει περιθώριο ακόμη να γνωριστείτε καλύτερα μέσα στο γήπεδο? Νομίζω ότι σαν χαρακτήρες ταιριάζουμε πάρα πολύ με όλες τις κοπέλες. Mm. Εννοείται ότι θα γνωρίζομαστε καλύτερα όσο περνάει ο καιρός, γιατί εντάξει, είμαστε μαζί. Είναι και αρχή τη σεζόν ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ότι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε μία την άλλη είναι σαν να είμαστε καιρό μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό νιώθω μέσα. Φαίνεται ότι ταιριάζουμε, ας πούμε. Θέλουμε όλες την μπάλα όταν καίει, ας πούμε. Σε ένα κρίσιμο πόντο, τη θέλουμε όλες. Θα χαρούμε με τον ίδιο τρόπο για όλες μας τις συμπαίκτριες. Δηλαδή, αυτό που είπες δείχνει ότι έχετε και ισχυρές προσωπικότητες όμως στην ομάδα. Οι οποίες όμως δεν έρχονται σε κρούση, γιατί νομίζω ότι. Εντάξει, πέραν το ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι ο προπονητής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα όρια που έχουν οι αθλητές, στο να εκφράζονται μες στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν έχεις προφανώς ισχυρές προσωπικότητες, πάνω σε μία ένταση, έναν εκνευρισμό, πρέπει να ξέρει κάθε μία ποια είναι τα όρια της. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει μια φωνή σε κάποια άλλη, πρέπει να το κρατήσει μέσα της. Αυτά τα όρια τα βάζει ο προπονητής. Ο coach αυτό, εγώ λέω, το κάνει πάρα πολύ καλά και εμείς σαν άτομα το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν περιμένει καθε μία να τη συμβεί, mm-hmm. Βλέπει ας πούμε ποια είναι τα όρια που βάζει, αυτά, τα ακολουθούμε όλες. Και νομίζω ότι είναι και ένα ωραίο μίξ ηλικιακό, με αρκετές νεανικές παρουσίες, που όμως και έχουν παίξει αρκετό βόλεϊ και σε καλές ομάδες, με πολύ όρεξη για δουλειά, με πολύ ταλέντο, οπότε δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό που είπε η Νάντια, coach, δεν είναι μόνο πολλές φορές τα συστήματα, οι αλλαγές, η δική σας δουλειά, είναι και η διαχείριση αυτών των λεπτών ισορροπιών, της ψυχολογίας. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ναι, νομίζω ότι στην παρούσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιώνεται, είναι αυτό που είπε η Νάντια. Δηλαδή, και ήταν από τις πρώτες μας κουβέντες που έχουμε κάνει, όταν ήρθανε, ας πούμε, να πω τυχαία, δεν θυμάμαι τώρα, 6-7 μεταγραφές ήτανε. Σε ένα σύνολο 12 αυτή τη στιγμή που ήμασταν, δηλαδή 4-5 παιδιά, για να, και σε προωθημένες θέσεις, έτσι, για να πάμε στο στόχο μας. Λοιπόν, ότι η κάθε μία τι στόχο έχει? Να προβληθεί προσωπικά,
να προπονηθεί για να είναι καλύτερη του χρόνου, ή αυτή την ομάδα φορώντας αυτή τη φανέλα κάνει ένα κλικ, γίνεται κάτι μαγικό στο βολί, φοράμε μια φανέλα ενώ πεθαίνουμε για την προηγούμενη χρονιά για έναν άλλο σύλλογο και μια άλλη ομάδα και γίνεται ομάδα μας, λες και ήμασταν 100 χρόνια εκεί πέρα. Λοιπόν, και είπαμε με τα παιδιά ότι αν αυτό δεν το πάρετε εσείς, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος λέει κάνουμε αυτό, ρωτώ, και είσαστε στο πλαίσιο αυτό, σωστές, αλλά δεν το θέλετε εσείς οι ίδιες, αυτό δεν θα δώσει τους καρπούς. Λες και έγινε κάτι από την πρώτη μέρα και έγινε αυτό. Δηλαδή έγινε ομάδα τους, ομάδα των αθλητριών, και αυτό πάει το επίπεδο συνεννόησης σε ψηλό επίπεδο που έχουμε αναπτύξει. Ναι. Τα λέμε όλα τέλεια, αλλά είναι σε ένα βαθμό αυτό που λέμε, ας πούμε, γίνεται. Δηλαδή, αν ακούσουν φωνή, ακούνε τη φωνή και το επεξεργαζόμαστε. Δεν έχει ότι ο καθένας κρατάει πράγματα για τον εαυτό του, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λέμε, και εγώ τους ακούω βέβαια, έτσι, δηλαδή θα πει αυτό που θέλει ο καθένας, θα το ακούσει ο προπονητής, δεν έχει, εγώ έχω το δόγμα μου και εγώ σε γράφω και προχωράμε, ας πούμε, γιατί εσύ είσαι θεσμικά προπονητής και εγώ αθλητής και προχωράμε. Υπάρχει ένα πάρε δώσε. Πολύ ωραία αυτό, και γενικότερα είναι σημαντικό να μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, νομίζω. Ναι. Αυτό σημαίνει και ομάδα, άλλωστε. Αυτό είναι, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα πιο νέα παιδιά κιόλας, επειδή έχω από όλο την γκάμα, είμαι παλιό στο χώρο, έρχονται από τις καταβολές τις οικογενειακές για να προβληθούν μέσα στην ομάδα και κοιτάνε, ας πούμε, πώς αυτό θα ωφεληθούν χωρίς να φταίνε, έτσι. Όπως σε όλους τους τομείς της ζωής τους μαθαίνουν πώς θα ωφεληθούν οι ίδιοι, αλλά χωρίς να δώσουν πολλά πράγματα, ενώ εμείς πάμε ανάποδα. Πρέπει να πηγαίνουμε ανάποδα. Να δώσεις πάρα πολλά, τα πάντα, τον εαυτό σου, και θα πάρεις πίσω πολλαπλά. Έτσι λειτουργεί το ομαδικός αθλητισμός. Πολύ σωστό. Λοιπόν, μου είπατε ότι πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζετε κι εσείς για τους φετινούς σας αντιπάλους, και είναι λογικό, αλλά γενικότερα το επίπεδο στην κατηγορία πώς το βλέπετε, ποιες ομάδες θα δυσκολέψουν τον Αστέρα φέτος? Να πω εγώ. Και οι δύο θα απαντήσετε. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια επίπεδα στην κατηγορία, δηλαδή και από την πρώτη αγωνιστική θεωρούμε ότι μια τριάδα ομάδων με ίσως εκπλήξεις είναι ο Παπάγος, ο Φίβος Μελισσίων, και θέλουμε να ευλογούμε και τα γένια μας. Από εκεί και πέρα παρουσιάζουν μια δυναμική οι μεθαυριανοί μας αντίπαλοι, τη Μαγκουφάνα. Η Αθηνά Μαγκουφάνας. Ναι, μαζί με τους νέους Βύρωνα και μια ίσως, έτσι, θεωρία είναι αυτό, δεν είναι από ό,τι έχω ακούσει, δηλαδή βάζομαι ένα ερωτηματικό, ναι. Ίσως η Νεοφώτη στην Κράβα, άρα είναι η φιλόδοξη της τετράδας και που μπορεί να κάνουν τις εκπλήξεις. Από εκεί πέρα έχουμε μια μέση κατάσταση με το γείτονα Απόλλωνα, και αυτός Νεοφώτιστος. Ναι, την ομάδα που παίξαμε την νίκη Παρουσίου, μετάσεις του να μπει στο επάνω γκρούπο που προανέφερα, και ίσως ξεχνάω κάποια, έχει παραιτηθεί το Κοροπή και έχουμε κάποιες πιο αδύναμες ομάδες, όπως είναι το Χαλάνδρι, το Κοροπή που έφυγε, Ίωνες είναι. Ίωνες και Τυφώνας. Ναι. Δηλαδή, η κατηγορία έχει περίπου 4 επίπεδα. Ναι, νομίζω ότι είπαμε όλοι. Ναι, 4 επίπεδα που το προηγούμενο μπορεί να παρεσφρήσει στο επόμενο. Κάπως έτσι θεωρώ ότι είναι τα πράγματα. Και καμία, δηλαδή δεν υπάρχει εξασφάλιση. Δηλαδή, είναι και καθημερινή τα παιχνίδια. Κάποια δεν κάνουν τα παιδιά το
δεν είναι η μέρα που θα ξεκουραστούν και τα λοιπά, δεν ξέρεις πώς θα τους βρει. Και φυσικά και όλοι οι παράγοντες αυτοί που διανύουν, που του ισχύουν για όλες τις ομάδες. Η τύχη είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντος για όσον αφορά τον COVID. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Σίγουρα όμως περιμένουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η δική σου γνώμη, Νάντια? Εγώ, επειδή πέρυσι ήμουν πάλι σε αυτό το πρωτάθλημα, γενικότερα νομίζω ότι πλέον είναι η τέταρτη μου χρονιά να αγωνίζομαι στην Βιταθνική ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές ομάδες, να τις πω έτσι, που είναι παραδοσιακά καλές ομάδες που τίνουν προς την τετράδα ή διεκδικούν σοβαρά άνοδο, όπως είναι ο Φίβος και ο Παπάγος. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αλήθεια είναι, τόσο καλά ποιες άλλες ομάδες μπορεί, δεν γνωρίζω τα ρόστερ δηλαδή. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Νίκη έχει μια ανωδική πορεία. Νομίζω ότι οι κοπέλες, από το πρόσωπο που είδα στο δεύτερο σετ, θεωρώ ότι ότι θα βελτιωθούν στην πορεία. Αυτό το πρόσωπό τους και καλύτερο, νομίζω ότι είναι μια αρκετά σοβαρή ομάδα. Ναι. Από εκεί πέρα, σε σχέση με πέρσι, θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πέρσι αγωνιζόμουν στο ΠΑΚ Καλανδρίου, που είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Στον ΠΑΚ Χαλανδρίου, που αίτητος, αν δεν κάνω λάθος, η διακοπή λόγω της πανδημίας, τον βρήκε στην πρώτη θέση και ανέβηκε κιόλας. Εκεί η εμπειρία σου εκείνη την ομάδα πώς ήταν, και οι εμπειρίες που πήρες από εκείνη τη χρονιά πρωταθλητισμού μπορούν να σε βοηθήσουν στο να κάνεις και κάτι αντίστοιχο με τον Αστέρα φέτος? Σίγουρα. Το ΠΑΚ είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι έχει αρκετά κοινά με τον Αστέρα. Όπως και η προπονήτρια Εύη Μαρτσουκάκη, η οποία δουλεύει πάρα πολύ με τις αθλήτριές της. Έχει και εκείνη της αρέσει αμεσότητα με τις αθλήτριες. Ασχολούνται και εκείνοι πάρα πολύ με το κομμάτι του να κάνουν βάρη, να είναι υγιείς, να έχουν το φυσιοθεραπευτή τους κτλ. Σκληρή προπόνηση, πολύ ψηλές απαιτήσεις. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει βρει και τη συνταγή με τις παίχτριές της, οι οποίες είναι πάρα πολύ δεμένες. Χωρίς να είναι όμως αυτές και όχι άλλες, δηλαδή δέχονται, είναι μια δωδεκάδα ουσιαστικά ανταγωνιστική, με βέβαια κάποια πρόσωπα που σαφώς, λόγω του ότι παίζουν χρόνια μαζί, έχουν πάρα πολύ καλούς αυτοματισμούς. Δηλαδή νομίζω ότι ενώ πέρσι υπήρχαν και κάποιες καλές ομάδες, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή νομίζω ότι αν καταφέρεις να δέσεις μια ομάδα που είναι ήδη δεμένη και να την κρατήσεις χρόνια, μετά απλά κοιτάς ψηλά, ναι. Το βάζεις και λίγο στον αυτόματο, θα έλεγα, μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, όχι να ανεβαίνεις κάθε χρόνο, αλλά ξέρεις ότι έχεις μια συνταγή που δουλεύει. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι και εμείς τότε, ας πούμε, που ανεβήκαμε με τον Αστέρα, αν είχαμε μείνει αυτές που ήμασταν, νομίζω ότι πάλι θα κοιτάζαμε άνοδο, ναι. Και δεν θα είχαμε πέσει. Δηλαδή, αυτό. Σίγουρα έμαθα, πήρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι ορίμασα, βασικά, να το πω έτσι, γιατί είδα μια άλλη διαχείριση από αυτή που είχα συνηθίσει. Αλλά με έναν τρόπο, πώς να το πω, ότι έγινα πιο ομαδική, θα το έλεγα. Και ίσως γι' αυτό μου νιώθω ωραία και με το ρόλο, ας πούμε, δημητικό ρόλο που μου έχουν δώσει φέτος άνθρωποι του Αστέρα, τον είμαι αρχηγός της ομάδας. Καταφέρνω και βλέπω την ομάδα συνολικά. Λιγότερο εγωιστικά το πόσο παίζω εγώ, πώς παίζω εγώ. Κοιτάω το να βοηθήσω όλα τα κορίτσια να έχουν μια καλή ψυχολογία, να μην πέφτουν άμα μια μέρα δεν παίζουν καλά, να κοιτάνε την επόμενη μέρα, να δούνε τι μπορούν να προσφέρουν κάθε μέρα στην προπόνηση, στον αγώνα, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα έλεγα. Είναι εμπειρίες σημαντικές για την πορεία της καριέρας. Το βόλεϊ, δηλαδή, είναι πολύ ψυχολογικό άθλημα. Δεν είναι μόνο το να σηκωθώ και να βαρέσω μια μπάλα. Είναι ομαδικό. Πρέπει να θέλεις και οι άλλοι, και όλες οι δίπλα σου, να μπορούν να κάνουν αυτό που να κάνουν καλά. Όχι να σε νοιάζει μόνο να είσαι εσύ σε καλή μέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ξεχωρίζει τις καλές ομάδες από αυτές που ξεχωρίζουν. Οπότε, coach, φέτος η Νάντια έχει έρθει με φόρα πρωταθλητισμού από πέρσι, έτσι? Θα μας δείξει το δρόμο. αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 1-2 λεπτάκια, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί σας πήρα μονότερμα, και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε εδώ. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, πάντα ζωντανά από το στούντιο του NSTV. Κοντά μου πάντα ο προπονητής γυναικής ομάδας βόλιο του Αστέρα Γιου Δημητρίου Βασίλης Αρναούτης και αρχηγός ομάδας η Νάντια Στεφάνοβιτς. Τα συζητάμε πολύ ωραία, τα λέμε πολύ ωραία, αλλά σας θυμίζω ότι έχουν να φύγουν για προπόνηση κατευθείαν σε λίγη ώρα, γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμα τώρα που έχουν αρχίσει και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμη περισσότερο. Είπαμε αρκετά για την φετινή σεζόν της ομάδας, για το αγωνιστικό κομμάτι, για όλα. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που ταλαιπώρησε και συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλους μας, το θέμα της πανδημίας, που έχει και πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στον αθλητισμό φυσικά. Και εσείς το έχετε βιώσει, το βιώσατε από πρώτο χέρι. Θέλω να μου πείτε πού σας βρήκε αυτό το ξέσπασμα της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο που όλα τέλειωσαν στο βόλεϊ και πώς το βιώσατε, Νάντια. Ναι, ξεκινά. Εντάξει, εγώ ήμουν σε μία με το ΠΑΚ. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, να τελειώσουμε ουσιαστικά το πρωτάθλημα και να πάμε στο play-off. Που ανυπομονούσαμε πολύ δηλαδή, γιατί περιμέναμε ωραία παιχνίδια. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε λόγω του ΠΑΚ, ας πούμε, οι άνθρωποι μας είχαν εξασφαλίσει να κάνουμε μέσω Zoom γυμναστική στο σπίτι όσες φορές θέλαμε, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για να διατηρήσουμε μια φυσική κατάσταση. Κολλητούσατε ένα πρόγραμμα στο σπίτι. Ναι, σωστά. Μια γυμναστή, live κανονικά. Μας βοήθησε πάρα πολύ να μείνουμε σε μια καλή, να το πω έτσι, φυσική κατάσταση. Εντάξει, σίγουρα το να κάνεις γυμναστική στο σπίτι δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι έξω, να τρέχεις κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο, νομίζω, για όλους αθλητές. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, μπορεί για μία-δύο εβδομάδες να ξεκουραστήκαμε, να το πω έτσι, αλλά πρώτον το πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Δηλαδή, παλεύεις όλη τη χρονιά για να φτάσεις κάπου, να ξέρεις αν πέτυχες, απέτυχες. Σίγουρα, οκ, okay, σηκώσαμε την κούπα, δεν το συζητώ. Ανεβήκαμε και δικαιωματικά, δηλαδή, έπρεπε να γίνει αυτό. Αλλά είναι άλλο να το γιορτάζεις μέσα στο γήπεδο και άλλο καθεμία το κινητό να λέει συγχαρητήρια στην άλλη κτλ. Γιατί μετά ούτε καν να βρεθούμε, δηλαδή πέρασε πάρα ήτανε πολύ καιρό. Ήταν καλό πάντως που δεν μπήκε πάπλα στη σεζόν, πιστεύω ότι δόθηκαν αυτά που άξιζαν στις ομάδες. Αυτά που άξιζαν οι ομάδες τους δόθηκαν. Οι άνοδοι δηλαδή, στις ομάδες που ήταν πρώτες εκείνη τη στιγμή. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι από τη μία δεν έχασε κάτι. Από την άλλη δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ κατάγομαι και από τη Σερβία και πολλές φίλες μου παίζουν εκεί βόλεϊ. Εκεί πέρα υπήρχε, δηλαδή, η χρονιά θεωρήθηκε μη γενόμενη. Ναι, ναι, άκυρο. Που, απ' τη μία, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ξέρεις, σε κάποιες περιπτώσεις, πούμε, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι εξέλιξη θα είχαν τα πρωταθλήματα. Ειδικά στην πρώτη κατηγορία, που οι στόχοι είναι άλλοι, δηλαδή, κοιτάς να δεις αν θα πας στα ευρωπαϊκά, τι προκρίσεις θα πάρεις κτλ. Εντάξει, ναι. Ίσως εκεί έχει ένα νόημα, αλλά σίγουρα σε εμάς όταν υπήρχαν μεγάλες διαφορές, έπρεπε και αυτοί να σκεφτούν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε. Ή όλοι θα ανέβουν πρώτοι και θα πέσουν τελευταίοι, ή όχι. Νομίζω ότι εν τέλει ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Εντάξει, ήταν και κάτι πρωτόγνωρο και δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο. Ναι. Και μεγάλες λίγκες στην Ευρώπη στο βόλεϊ σταμάτησαν, έτσι. Ναι. Πολλές ίσως μη γεννούμενες. Ναι. Σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Το τι έγινε ακριβώς και πώς έπρεπε να γίνει. Συμφωνώ με την Άντια ότι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να πάρθει απόφαση, σε κάποιες πιο εύκολο, αλλά έπρεπε να πάρεις μια κοινή απόφαση για όλους. Και εκεί υπήρχε ένα μπλέξιμο. Δηλαδή, ανέβηκαν, ας πούμε, από την Β' Εθνική το ΠΑΚ και στον Β' Όμιλο, έπρεπε να παίξουν 5 νησιωτικές ομάδες μπαράζ για να βγει ένας, για να πάει στα μπαράζα νόδο και να ανέβει μέσα στους 5. Ναι. Και έγινε κλήρωση. Ναι. Δηλαδή η κλήρωση ήταν αυτή που έβγαλε τον Ερμή Παμφίλων, αν δεν κάνω λάθος, να συμμετέχει στην Α2. Εκεί είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι, και το θέμα, είχαμε ξαναμιλήσει τότε με τον Δημήτρη, μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση. Στην καραντίνα. Στην καραντίνα, ναι. Και είχαμε κάνει αυτή τη κουβέντα γενικά για το διατάφτα. Ναι, okay. Και του είχα πει ότι το θέμα είναι να εξασφαλίσει η Ομοσπονδία αξιόμαχα πρωταθλήματα στην επόμενη σεζόν. Δηλαδή, το αν θα πέσει κάποιος ή αν θα μείνει και τα λοιπά, να είναι αξιόμαχα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, είδαμε ομάδες Α2 που εγκατέλειψαν, γιατί δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το... ομάδες που ανέβηκαν... με μια wild card έτσι από σπόντα,
Τώρα γίνονται, ας πούμε, δύο πρωταθλήματα των 7 και 7 αγωνιστικών. Δεν είναι αξιόμαχο αυτό. Ναι. Ας πούμε, στην Αλφαδίτη, στην Πρίλη. Ναι, ναι. Έχουν χωριστεί σε ομίλους. Ναι. Και ότι εντάξει, ότι παίζουμε θα παίζουμε χωρίς άνθρωπο και είναι πολύ σημαντική και η δικιά σας βοήθεια σε αυτό. Δηλαδή το να μπαίνει. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά η ομάδα μπορεί να εξακολουθεί να μπαίνει στα σπίτια. Να προβάλλεται με κάποιο τρόπο. Να προβάλλεται. Τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό. Ναι, ναι. Μιας και το αναφέρατε, είναι δύσκολο να παίζετε σε άδεια γήπεδα ή το συνηθίζετε σιγά-σιγά? Και εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά άμα τύχει, ας πούμε, και είναι το σκορ κοντά, όπως έγινε σε εμάς εκεί στο δεύτερο σετ, είναι δύσκολο. Γιατί είναι η ενθάρρυνση, ο κόσμος, η ενέργεια. Παίρνεις άλλη όθηση, ναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, επειδή εμείς είμαστε δυναμικές, ενθαρρύνουμε μία την άλλη, προσπαθούμε να φωνάζουμε, δεν μας βγαίνει πάντα. Και είναι λογικό, γιατί άμα την ώρα πας να κάνεις σερβίς, αν δεν χτυπάνε συμπαίκτες σου παλαμάκια, ακούγεται, έχει νευρική ησυχία. Σαν προπόνηση είναι λίγο, ναι. Και σε ρίχνει κιόλας, ναι. Γιατί στην απόλυτη ησυχία το να ακούγεσαι συνέχεια εσύ, είναι και λίγο αμήχανο. Δηλαδή, πρέπει να μπει σε μια σκέψη ότι τώρα παίζω, είτε έχει είτε δεν έχει, οκ, okay, κόσμο δεν με ενδιαφέρει, αλλά εντάξει. Ναι. Θεωρώ θα το συνηθίσουμε όσο γίνεται, αλλά σίγουρα δεν το συζητώ. Ειδικά τώρα σε σοβαρά παιχνίδια, ντέρμπι και αυτά, δεν το συζητώ. Δίνει άλλη όθηση ο κόσμος. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Ναι. Είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, μήπως επιτραπεί ένα μικρό ποσοστό. Είχα ακούσει και τον κύριο Αβγενάκη, τον υφυπουργό αθλητισμού, που έλεγε κάτι σχετικό προχθές στην κλήρωση της Βόλεϊ Λίγκα. Πάμε σε αυτό το. Ναι. Και σε αυτή τη λύση, και όχι να μειωθεί, ας πούμε, περισσότερο, δηλαδή να μας επιτρέψει η κατάσταση να το κάνουμε αυτό, ώστε να μπουν και άλλοι άνθρωποι μες στο γήπεδο. Όσον αφορά την ΕΣΠΑ, υπάρχει ένα πλάνο, από όσο γνωρίζετε, ώστε να συνεχιστεί ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε πάλι τα ίδια, ή τι οδηγίες σας έχουν δώσει, ας πούμε, για παράδειγμα? Αυτό το πρωτόκολλο που ισχύει, δηλαδή ότι η ομάδα με κρούσμα, μένει σε καραντίνα η ομάδα. Μένει ολόκληρη η ομάδα. Ολόκληρη η ομάδα. Αρχικά ο παίκτης, αλλά αν υπάρχει επαφή που. Η χνηλάτιση και λοιπά. Χνηλάτιση επαφών. Που θα υπάρχει με τη. Τώρα αναβάλλονται οι αγωνιστικές, θα τις παίξει εμβόλυμα, αλλά θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα παράλληλα, ενώ αυτή η ομάδα θα είναι σε καραντίνα. Τώρα, αν μετά από δύο αγωνιστικές είναι η άλλη ομάδα σε καραντίνα και μετά η άλλη ομάδα σε καραντίνα. Δημιουργείται το χάος. Εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, εμένα μου κάνει. Το σκεφτόμουν μόνος μου ότι έπαιζε Βιλερμπάν Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και μηδενίστηκε η Βιλερμπάν. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τέτοια μεγέθη, επειδή δεν μπόρεσε από COVID να. Ναι. Που έχουν γίνει επενδύσεις, ασχολείται τόσο κόσμο γύρω από. Τι θα γίνει, όταν γίνεται αυτό σε αυτό το μέγεθος, είμαστε έτοιμοι για όλα. Οπότε, αν παρουσιαστεί ένα κρούσμα σε ομάδα, δεν απομονώνεται μόνο αυτό, θα πρέπει. Απομονώνεται αυτό μόνο. Εμείς, αν βρεθούν όμως άλλα κρούσματα. Σαν ομάδα. Δηλαδή, εμείς είχαμε. Δηλαδή, προστατεύσαμε την ομάδα, γιατί όταν ξεκινήσαμε προετοιμασία, που δεν ξέραμε τι θα γίνει, κάποιες κοπέλες ήρθαν την προηγούμενη μέρα από το Ηράκλειο ή από τα Χανιά, που ήταν τότε στο κόκκινο. Θεωρήσαμε καλό και εκείνες και εμείς να κάνουν το τεστ και να μείνουν έξω μέχρι να βγει το τεστ. Ναι. Δηλαδή, είμαστε, το αν έχουμε εμείς κρούσμα, τι να κάνουμε, να μην το εμφανίσουμε και να πάμε να παίξουμε για να κερδίσουμε και μετά να. Έγινε. Έτσι, κάπου πρέπει να το δούμε και εμείς οι ίδιοι αυτό. Εντάξει, βέβαια, είναι και λίγο περίεργο γιατί περισσότερες αθλήτριες και αθλητές γενικότερα. Από αυτά που έχει δείξει η ιστορία, να το πω έτσι μέχρι τώρα, είναι συμπτωματική η περισσότερη. Ναι, εντάξει. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με την καλή κατάσταση της υγείας. Βέβαια, δηλαδή είναι πραγματικά. Θεωρώ επίφοβο εν μέρει να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάτι. Η ΑΕΚ που ακούσει αυτή τη στιγμή είναι σε καραντίνα. Οι γυναίκες. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση θα είναι μια δύσκολη χρονιά και όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ας ελπίσουμε να ολοκληρωθεί τουλάχιστον αυτή τη φορά. Εντάξει, στο γήπεδο. Στην Αμερική, ας πούμε, αν έχετε δει, παίζουν κάποιες ομάδες με μάσκες. Ανάλογα το ποιος είναι εντός. Εκτός, δηλαδή, υπάρχουν, το πάνε και στα άκρα, έτσι, δεν το συζητώ. Θα δούμε πολλά. Για μένα το θέμα είναι πάλι να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια. Δηλαδή,
μπορεί αυτό να βγάλει μια ομάδα από το στόχο της. Γιατί στην Ελλάδα βιαζόμαστε. Θέλουμε δηλαδή τώρα να γίνει αυτό στο οποίο επενδύσαμε. Και το παράδειγμα των ομάδων που έχουν μείνει δεν τα έχουν καταφέρει σε σχέση με το στόχο τους απόλυτα μια χρονιά, αλλά τα καταφέρουν στο μέλλον και τελικά πάνε αργά, αλλά τελικά είναι πιο γρήγοροι από τους άλλους. Ναι. Μπορώ να αναφέρω τέτοια παραδείγματα. Και αν να αξιολογεί δηλαδή κάθε σύλλογος ότι έχει κάποια εμπόδια, ότι έχει κάποιους στάθμους παράγοντες και να είναι πάντα εκεί να ξανασυνεχίσει από εκεί. Όχι, δηλαδή αν συμβεί αυτό, εγώ θέλω να ανέβω, αλλά έκανα δύο ήττες γιατί εκείνη αρρώστησε και τα λοιπά. Σταματάω από τον Γενάρη και σκέφτομαι τι θα κάνω του χρόνου. Ναι. Πρέπει να δίνει μια συνέχεια το κάθε σωματείο για το άθλημα. Νάντια, το ότι μείνατε 7 μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι επηρέασε στην αρχή τουλάχιστον? Νομίζω κατά κάποιο τρόπο θετικά, γιατί ανυπομονούσαμε απίστευτα. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, κάναμε πολύ καλή προετοιμασία. Σίγουρα κουραστήκαμε παραπάνω από ό,τι άλλες χρονιές, γιατί ακριβώς είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα εποχής, αλλά νομίζω ότι απλά εκτιμάμε την κάθε στιγμή που είμαστε στο γήπεδο. Ναι, ναι. Για τους αγώνες. Δηλαδή να είναι διαφορετικά χωρίς κόσμο. Μάθαμε και με αυτή την περιπέτεια να εκτιμάμε πράγματα που τα έχουμε δεδομένα. Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή μπαίνεις στο γήπεδο και χαίρεσαι. Λες, βλέπω το γήπεδο επιτέλους. Δηλαδή και φοβάσαι. Λες τώρα, όχι, τι θα γίνει άμα υπάρξει κρούσμα, πάλι δεν θα παίξει. Οπότε νομίζω ότι η καθεμία έχει και μεγαλύτερη ατομική ευθύνη. Βγαίνει δηλαδή για να προστατέψει και αυτό που αγαπάει να κάνει και το σύνολο. Μα για έναν αθλητή που έχει συνηθίσει να είναι όλη τη ζωή στα γήπεδα, αυτό που συνέβη. Ναι, τρομακτικό. Είναι ότι όταν έρχεται μπορεί να βαρεθεί την καθημερινότητα και όταν. Όταν λείπει, είναι. Δεν ξαναβαριόμαστε. Χαρακτηριστικό τη ανθρωπότητα αυτό, όταν σου στερούν κάτι το οποίο το αναζητά περισσότερο. Και αυτό που εγώ διαπίστωσα είναι ότι επειδή ήμασταν στην καραντίνα, όταν τελείωσε η καραντίνα, οι αθλητές ήρθαν στο γήπεδο, ενώ τέτοια εποχή ήταν λίγο στις διαπραγματεύσεις, λίγο στις παραλίες και δεν είχαμε αγωνιστική ένταση, ενώ ας πούμε μπήκαμε γήπεδο και σχεδόν δουλεύαμε κανονικά σε ένα βαθμό, με όποιο ρόστερ. Γιατί είχαμε αυτό το κενό, οπότε αναπληρώσαμε λίγο πριν την προετοιμασία. Mm-hmm. Είχαμε και αυτό το θετικό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, coach, πολύ γρήγορα έχετε δουλειά. Θα σας βάλω λίγη δουλειά πριν φύγετε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την κάθε παίχτρια, για να παρουσιάσουμε και λίγο έτσι την ομάδα. Εγώ λοιπόν, να την κάνω αυτό, Εσείς, που σαν προπονητής. Λοιπόν, Ιωάννα Νιάρχου. Ιωάννα Νιάρχου είναι εργάτης. Είναι... Από πέρσι στην ομάδα, πολλά χρόνια, από πάντα. Είναι σχεδόν, πιτσιρίκα μόνο εδώ. Ουσιαστικά είναι το παιδί της δουλειάς. Δεν θα πει ποτέ όχι και θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που ακούει. Είναι εγκεφαλική και ουσιαστική. Είναι πολύ, δηλαδή, πολύ τιμή η Ιωάννα. Μονάδα, ναι. Το λίμπερο, Χρύσα Γιουκάκη. Η Χρύσα είναι... δεν υπάρχουν εμπόδια για τη Χρύσα. Μπορεί να φύγει από το τζάμι για να φέρει την μπάλα. Την αντιπροσωπεύει αυτό. Θα μπορούσε να είχε δουλέψει, δεν φταίει η ίδια, λίγο πιο σοβαρά στα μικρά της χρόνια, οπότε κάποια τεχνικά της προβλήματα να τα εξαλείψει. Το γνωρίζουμε και τα δουλεύουμε. Και φανταστικό συμπαίκτης και άτομο του συνόλου. Καλλιρόη Παναγιωτοπούλου, κεντρική. Την Καλλιρόη τη γνώρισα φέτος ναι. Πολλές δυνατότητες. Και εκείνη στα προηγούμενα της χρόνια έπρεπε να είχε εντείνει περισσότερο. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει ένα πολύ καλό σωματότυπο, ψηλή και αδύνατη. Το μέλλον είναι μπροστά της. Δουλεύουμε μαζί. Μου έχει δείξει ότι θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Νομίζω θα αποδώσει. Η Πασαδόρος, Φιλουμένη Σιμιτζή. Η Πασαδόρος... με εμπειρία αρκετή, έτσι. Έχει εμπειρία, αλλά εμένα μου δείχνει ότι έχει και πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα.
Δηλαδή, δεν είναι στο τελείωμα, ίσα-ίσα. Ναι, ναι. Έχει μπροστά της να δώσει πράγματα, έχει ποιότητα, έχει αντίληψη, έχει ομαδικό πνεύμα, έχει και πολλά πράγματα στη ζωή της, γιατί ασχολείται γενικότερα με το βόλεϊ και τα λοιπά και πρέπει και αυτά να τα βάλει σε μια τάξη. Είναι άνθρωπος της ομάδας, έτσι, ναι, okay. Ελισάβετ Κορακιανίτη, που αν θυμάμαι καλά πρέπει να παίξε πολύ καλά με την Νίκη, πρέπει να ήταν από τις παίχτριες που ξεχώρισαν. Η Ελισάβετ, ναι, την ξέρω από μικρή, ήταν στον Απολλώνιο, στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει, πολύ ταλαντούχα η Ελισάβετ, αριστερό χέρι, ιδανική διαγώνιος, ολοκληρωμένη, είχε παίξει και ακραία, και αυτή η ομαδική με πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή είναι ένα εργαλείο για τον προπονητή που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και τη χρησιμοποιώ, τώρα εργαλείο και χρησιμοποιώ, αν τα ακούει και η ίδια, αλλά σε αυτούς τους ρόλους. Η άλλη λίμπερο, Φέδρα Οικονόμου από την Αργυρούπολη. Η Φέδρα είναι και εκείνη η παιδί της δουλειάς. Και αυτή η στρατιωτάκη, δηλαδή με το πρόγραμμα, προσπαθεί να είναι συνέχεια στην ομάδα και να δίνει κάθε φορά κάτι περισσότερο. Έχει και εκείνη δυνατότητες, πρέπει να τις εξελίξει και θα πάνε όλα καλά. Μαριέ Βιζούρου στη Θέτιδα πέρσι, και αυτή η μεγάλη, πολύ σημαντική μονάδα, έτσι. Εντάξει, από τη Θέτιδα έφυγε η Μαριέβη. Έκανε ένα κύκλο και η Μαρία είναι ολοκληρωμένη. Ολοκληρωμένη, δηλαδή, δεν θα λέγω ότι η τεχνική της σε καθυλώνει, ίσα-ίσα. Είναι σκληρό παιδί με τεχνικές που και για τη θέση της θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ελαστική. Αλλά η αγωνιστικότητα της Μαριέβης, η κινητικότητα της Μαριέβης είναι αυτό που ενδεχομένως καλύπτει πολλά κενά σε μια ομάδα. Η θέλησή της, η έντασή της είναι πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Μαρία Αναγνωστοπούλου, κεντρική. Η Μαρία έχει να μας δώσει ποιοτικά στοιχεία στη θέση, είναι νομίζω, έτσι πώς να το πω, γεννημένη κεντρικός, με την έννοια της αντίληψης του πώς θα, στο touch αυτό, πώς θα βάλει τα χέρια της. Η Μαρία όμως, για ένα ατύχημα που είχε, έχει να μπει γήπεδο από τον περασμένο Φλεβάρι, σύν την καραντίνα κλπ. Αλλά τα στοιχεία που παίρνουμε είναι και αυτό, θέλει το χρόνο της για να δούμε πολλά πράγματα περιμένω από τη Μαρία. Η δεύτερη Πασαδόρος, Γωγός Σωτηροπούλου. Ο Γωγός Σωτηροπούλου μας έχει αφήσει άναυδους, γιατί ήταν η μικρή του αστέρα, που δεν είναι μικρή, δηλαδή φέτος έδωσε πανελλήνιες, οπότε κάποιοι θεωρούνται πάντα μικρές, η οποία θα ήταν το κορίτσι που να του δώσουμε μια ευκαιρία να συμπληρώσει την προπόνηση. Ναι. Έχει μπει δυναμικά. Έχει κάνει μια υπέρβαση ή συνεχείς υπερβάσεις και μας δείχνει ότι κάθε τέτοιο άτομο που κάνει αυτό το πράγμα μας δείχνει ότι πρέπει να το εκτιμήσουμε. Λοιπόν, όμως για να παίξει ένα επίπεδο, δηλαδή αύριο να πάρει την ομάδα του Αστέρα στα χέρια της, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και επίσης μια νεαρή παίκτρια, να την κάνω λάθος, Ιωάννα Περδικάκη ως, ήταν στην ομάδα έκπληξη επί του περσινού πρωταθλήματος Α2 στη ΓΕΗ, το βασικό τεσάρι. Οπότε τη βίωσα σαν αντίπαλος προπονητής. Είχα μια γνωριμία και ήξερα ότι πιθανώς να έρθει στην Αθήνα. Και εμείς και άλλες ομάδες τη διεκδικήσαμε. Νομίζω ότι και εκεί είναι τυχερή που ήρθε σε εμάς και εμείς είμαστε τυχεροί που ήρθε σε εμάς. Είναι ένα παιδί με ένταση,
είναι αυτό που είπε η Νάντια πριν, όριμο και μικρή και όριμη, γιατί έχει και εικόνες από beach volley, είπα, από πανευρωπαϊκά mm-hmm. παιχνίδια, έτσι, γιατί ασχολείται και με αυτό. Είναι και αυτή τίνει να ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωμένα στοιχεία, αλλά είναι αθλητρία και είναι, αλλά ακόμη λίγο το νεαρό και και λίγο να το αφήσει και να προχωρήσει, νομίζω ότι πραγματικά είναι από τα παιδιά που έχουν αρκετό μέλλον. Και περιθώρια. Θα ακούσουμε δηλαδή για την Ιωάννα κάποια στιγμή και καλύτερα πράγματα. Νομίζω έκανε και πολύ καλό παιχνίδι και τη Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα ήταν καλή. Και άφησα για το τέλος την αρχηγό, Νάντια Στεφάνοβιτς. Τι θα μας πείτε για την Νάντια. Η αρχηγός είναι... τι να πω, ότι είναι ένα, μιλήσαμε για τις νεαρές αθλήτριες, αλλά η αρχηγός είναι πιο νεαρή από τις νεαρές. Δηλαδή, η θέλησή της για δουλειά, δηλαδή μερικές φορές με φέρνει σε δύσκολη θέση, ότι κάνει κάτι παραπάνω, mm-hmm. χωρίς να το απαιτήσει, η συμπεριφορά της είναι τέτοια, γιατί μου χρειάζεται, ας πούμε. Δηλαδή, μου χρειάζεται, θα το ήθελα. Λοιπόν, ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι, δηλαδή θα μπορούσε να είναι σε μια ομάδα άλλης κατηγορίας, γιατί ο χρόνος και ο τρόπος που σκέφτεται το αντικείμενο είναι πολλής. Εν πάση περιπτώσει, έχει δείξει πολλά σημάδια αυτοβελτίωσης, το πάλεψε πολύ μόνη της, ίσως ο τραυματισμός της. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι κάθε κακό από πίσω του φέρνει ένα καλό. Οπότε εγώ είδα μια Νάντια λίγο διαφορετική, πιο γυμνασμένη, να βγαίνει ψηλότερα, πιο νουθετημένη. Καλά, και τα χρόνια που περνάνε δεν είναι... Εν πάση περιπτώσει, είναι... αφού της κάνω πλάκα, της λέω ότι στα επόμενα 50 χρόνια που θα σταματήσει το βόλι, ας πούμε, νομίζω ότι κάπου εκεί θα έχει ολοκληρώσει. Συνεχώς βάζει κάτι, συνεχώς βάζει κάτι. Και είναι και... δεν είναι τυχαία η επιλογή μου σαν αρχηγός. Και μάλιστα, εντάξει, δεν με νοιάζει που είναι μπροστά που λένε, αλλά με έχει εκπλήξει ευχάριστα για το ότι ο ρόλος έχει επεκτείνει το ρόλο αυτόν. Δηλαδή... δεν έχω προβλήματα εγώ, γιατί ίσως σταματάνε σε μια ομαδική αντιμετώπιση με την Νάντια στο κέντρο mm-hmm. αυτό. Και μακάρι αυτό να εξελιχθεί και αυτή η ομάδα, ας πούμε, να νιώθει το ίδιο για να προχωρήσει κιόλας. Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, γιατί πέρασε και η ώρα και έχετε προπόνηση. Έχετε προπόνηση τώρα. Ναι, εδώ έχουμε ένα... Δηλαδή, είμαστε σε ένα γήπεδο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε καλά. Τα παιδιά είναι για αυτό το πράγμα, θέλουνε. Και εδώ αντιμετωπίζουμε σε ένα γήπεδο που έχει 4 τμήματα οργανωμένα, ναι. που όλοι κάνουν την καθημερινή τους προπόνηση. Πρέπει να χωρέσουν. Συν τις ακαδημίες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχει από 2 αγώνες κάθε μέρα. Οπότε οι εργάσιμες που παραμένει το γήπεδο να είναι ολόκληρο ενεργό είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Υπάρχει μια πίεση δηλαδή σε αυτό. Θα θέλαμε, δηλαδή και για το βόλεϊ κιόλας, γιατί δεν το καταλαβαίνουν ίσως και οι άνθρωποι του μπάσκετ, η μια μισή ώρα που έχουμε προπόνηση δεν φτάνει πολλές φορές. Θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Στα πλαίσια που, σε αυτά που μας δίνεται, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Νάντια, σαν επίλογο, τώρα έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Αθηνά Μαγκουφάνας εκτός έδρας. Έρχεται και ένα ντέρμπι στο κύπελο. Πώς βλέπεις τη συνέχεια? Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο και θα αντιμετωπίσουμε την κάθε ομάδα σαν κάτι ξεχωριστό. Νομίζω ότι είμαστε καλά αυτό. Δηλαδή θα συνεχίσει να πηγαίνει καλύτερα. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα τώρα ποιο θα είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό που είπα στην αρχή το κάλυψε. Το ότι κοιτάμε το κάθε παιχνίδι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, coach και εσείς. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε, κάτι εννοείται, μου λέει. Εννοείται. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Εγώ εύχομαι το καλύτερο για φέτος. Να είστε καλά, μακριά από τραυματισμούς.
μακριά από ταλαιπωρίες με κορονοϊούς και τα λοιπά. Ναι, σημαντικό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιχνίδια. Στα περισσότερα θα είμαστε και κοντά. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτό που κάνετε που ανοίγετε ένα παράθυρο στο άθλημά μας, ας πούμε, με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, εμείς είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να είχαμε μια καλή κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, είπαμε αρκετά. Καλά περάσαμε. Αποδεσμεύουμε τώρα το Βασίλη Αρναούτη και την Νάντια Στεφάνοβιτς. Θα πάνε για προπόνηση και εμείς κλείνουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε μαζί ξανά την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και πάλι.